κούνου παγά μου, το με έχουνε τσακίσει. Αχ, τέλειελε. Γεια σου, Μπάμπη. Γεια σου, Μπάμπη. Γεια σου, Μπάμπη. Γεια σας, ρε Μόρτιδες. Τι έγινε, ρε Μπάμπη, γιατί είσαι έτσι? Πώς έτσι? Έτσι, με αυτό το νοητικό βλέμμα. Θέλω να σας πω κάτι, αλλά ντρέπομαι λίγο. Τι έγινε, ρε μαγκά, πες μας, θα σχάσουμε. Εχθές το βράδυ που καθόμουν και έβλεπα Βασιλεία Ειτχόφεν. Α, πώς ήρθε εσύ? Διπλό ήρθε. Εκεί είναι μόνο το θέμα μας τώρα. Ρε, προσπαθώ να σας πω κάτι προσωπικό, μην με κόβετε. Καλά σου, ρε Ελεσία, άστο να μας μιλήσει. Έλα, πες μας. Λοιπόν, εχθές το βράδυ, έτσι όπως καθόμουν, πάνω στην τρέλα μου, πάνω στη βαρεμάρα μου, πες το πως θες, ρε παιδί μου, έκανα κάτι ακραίο. Τι έκανες, ρε, λέγε. Ένα χθες βράδυ, εκεί που καθόμουν, πήρα ένα ψαλίδι και έκοψα τα νύχια των ποδιών μου. Τι? Για να δω. Μπα! Κομμένα νύχια! Μου πεις ότι τα καθάρισες κιόλας. Ναι. Καλά ρε, εσύ αρσίας καθόλου αυτό. Δεν ακούω καν τη ρίβ, βλέπω τον τέλειο. Ρε! Θα ασχοληθήκανες με το δικό μου πρόβλημα, μη χέσω. Συγγνώμη, πάμε, πες μας. Ξέρω πως είναι ντροπή να κάνεις τέτοια πράγματα, αν θες να θεωρείς εγνήσιο αρσενικό, αλλά τώρα τελευταία πιάνω τον εαυτό μου να κάνει περίεργα πράγματα. Πλένω το σώμα μου ολόκληρο με αφρόλουτρο και όχι μόνο μασχάλες και πούτο. Ρε σας λέω, για να κατουρίσω, σηκώνω το καπάκι της τουαλέτας. Τις προάλλες προτίμησα να δω Masterchef αντί για τσουλού και το χειρότερο. Έβαλα κρέμα προσώπου για να μην αφυδατωθώ. Είσαι ελαττωματικός! Τι? Όχι ρε, καμία σχέση! Λες να μην. Έχω ακούσει κι άλλη μια παρόμοια περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας σαν εσένα. Αλλά αυτό είναι πιο σοβαρή. Αυτός κρεμούζει το χαρτί για στη βάση. Αλλά πρέπει και εσύ υποχρεωτικά να πας να σε δει ο Αλφα Μέιλ Μπάμπης. Όχι στον Αλφα Μέιλ Μπάμπη, ρε παιδιά. Είναι πολύ brutal. Τον φοβάμαι. Φοβάμαι να πλησιάσω. Αυτό συμβαίνει επειδή είσαι ελαττωματικός. Ένας Μπάμπης γνήσιο αρσενικό θα φοβόταν να πάει. Λέτε, ε. Ναι, αλλά ρε παιδιά. Είναι πολύ τρομακτικός. Κοίτα ένα λούλι, ρε. Κάποιοι λένε πως μια φορά ο Αλφα Μέιλ Μπάμπης μπήκε μέσα στο σπίτι ενώ κοιτούσε η γυναίκα του και πάτησε στο χαλί με τα παπούτσια. Εγώ είχα ακούσει ότι ένα βράδυ είχε βάλει να παίζει ποδόσφαιρο και στις 3 τηλεοράσεις στο σπίτι του ενώ ήταν εκεί και η γυναίκα του. Αν το άλλο που είχε καταφέρει να έχει 4 σχέσεις ταυτόχρονα. Κάτσε, ρε. Πατρεμένος δεν είπαμε ότι είναι ο Αλφα Μέιλ Μπάμπης. Άλλο αυτό, μην τα μπερδεύουμε τώρα. Φήμες λέγανε ότι ήταν παλιά πολύ φλόρος, δεν έπρεπε καν αλκοόλ. Μέχρι που μια μέρα άνοιξε το ψυγείο και ενώ διψούσε πολύ, πήγε τσίπουρο αντί για νερό. Τότε άλλαξε όλη τη ζωή. Τώρα η αποστολή του είναι να κάνει όλους τους άνδρες σαν εκείνον. Μα ρε παιδιά, δεν μπορώ σας λέω. Είναι πολύ μπρουτάλ, το φοβάμαι. Γιατί συνεχώς στηρίζετε αρχή.